Λοιπόν, καλησπέρα σας και από μένα. Να σας πω την αλήθεια ότι έχω ένα track. Ναι. Ακούσατε και Άλλο μια θέση. Έχω μια αγωνία στο να μπορέσω να μεταφέρω όλη την εμπειρία. Όχι μόνο από την γνωριμία με τον Καστοριάδη, αλλά και το πώς εισήλθε μέσα στις κινηματικές διαδικασίες στις οποίες συμμετείχαμε, τουλάχιστον εγώ, ήδη από το 1978, με τις τότε καταλήψεις για τον περίφημο νόμο τον 815 στα πανεπιστήμια. Ήτανε 1979, ήτανε η πρώτη παρουσία του Καστοριάδη μετά την απόπειρα με το σοσιαλισμό της βαρβαρότητας στη μεταπολίτευση που ήρθε στην Ελλάδα. Ένα αμφιθέατρο της νομικής, όσοι το γνωρίζετε, στη Θεσσαλονίκη γεμάτο, ήταν πάνω από 1.000 άτομα. Δηλαδή μια ζώσα, να το πω έτσι, νεολαία, η οποία έψαχνε ένα στήριγμα για την μάχη που έδινε τότε μέσα στα πανεπιστήμια. Και αυτό το στήριγμα, το μεγαλύτερο στήριγμα, ήταν ο Κορνήλιος. Η σημασία του της παρουσίας του ήταν απρόσμενη, διότι μέχρι τότε δεν ξέραμε περίπου πού κυκλοφορούν τα βιβλία του, σε ποιους κυκλοφορούν, ποιοι τα διαβάζουν. Το ότι βρέθηκε τόσος πολλής κόσμος σήμαινε ότι κάτι συνέβαινε. Και ήταν και σημαδιακό και συμβολικό ότι η απεύθυνση του Καστοριάδη ήταν σε αυτόν τον κόσμο. Τον ενδιέφερε δηλαδή, τον ενδιέφεραν πρωτίστως οι κινηματικές διαδικασίες, πέρα από τις φιλοσοφικές αναζητήσεις του ίδιου. Δηλαδή, η ίδια η πολιτική, να το πω έτσι. Και σε αυτό θα επανέλθω λίγο αργότερα. Η δεύτερη επαφή ήταν μέσω του Γιάννη Ταμτάκου, όταν πήραμε τη συνέντευξη σαν περιοδικό εκτός νόμου που βγάζαμε τότε στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε πάει στην Τίνο και ήταν η πρώτη φορά που θα τον συναντούσαμε δια ζώσης. Εμείς και αυτός. Είχαμε ένα ψηλό τράκ, για να πω την αλήθεια, ήμασταν και νεαροί τότε. Όμως ήταν τόσο προσινής και τόσο πολύ τον ενδιέφερε η δικιά μας η γνώμη, με μια απλότητα που σε μάγευε. Δεν ήταν δηλαδή ο αποστασιοποιημένος φιλόσοφος, ο αποκαθέδρας, ο οποίος ξέρει πολλά και σε κοιτάει με ένα περίεργο βλέμμα. Και μάλιστα όταν του δώσαμε το περιοδικό, το διάβαζε άρα από το μηχάνη έτσι. Και λέμε, ποιος ξέρει τι θα μας πει τώρα. Ήταν όμως τόσο απλός, όπως είπα, που καθίσαμε, κουβεντιάσαμε, αποτυπώσαμε όλη την συζήτηση. Υπήρχε και μαγνητοφωνημένη, δυστυχώς έχει καταστραφεί πια ο ήχος, γιατί ήταν από παλιό κασετόφωνο. Όμως κατόρθωσε και αποτυπώθηκε εγγράφος, μία στο εκτός νόμου και άλλη μία φορά με το Kodak, η τελευταία έκδοση. Η τρίτη και τελευταία ήταν στο σπίτι του Γιάννη Ταμτάκου. Εκεί η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την Σοβιετική Ένωση. Μάλλον είχε δύο σημεία. Το ένα ήταν η Σοβιετική Ένωση, όπου αυτό που του είπαμε είναι ότι όλα όσα έλεγε, τα έλεγε ο ίδιος ο Κορμπατσόφ. Ο Κορμπατσόφ είχε διαβάσει Καστοριάδη. Μπήκαμε σε συζήτηση γύρω από το ρώσικο καθεστώς και αυτό που το είπαμε, γιατί δεν ήξερα ακριβώς τα νούμερα, να το πω έτσι, ότι ένα 20% είχε να κάνει του ΑΕΠ, είχε να κάνει με τους εξοπλισμούς, και ο ίδιος ο Κορμπατσόφ είπε ότι εκείνη τη στιγμή δύο επιλογές είχαμε. Η μία ήταν να κάνουμε πόλεμο και η μία άλλη ήταν να αλλάξουμε. Προτιμήσαμε να αλλάξουμε.
Αυτά δηλαδή περίπου που περιέγραφε στον, ενάντια στο, πώς το λένε, το βιβλίο για τον πόλεμο, μπροστά στον πόλεμο. Εκεί μας είπε, που τον τιμάει κιόλας, έκανα λάθος. Θεωρούσα ότι το κόμμα πέτρωσε, έτσι έγραφε μέσα στο, στο μπροστά στον πόλεμο. Δηλαδή ότι δεν συμβαίνει τίποτα μέσα στο Κομμουνιστικό Κόμμα της, της Ρωσίας. Όμως κάτι υπήρχε. Αυτό δεν μπορούσα να το... θεωρούσα ότι ήταν αδύνατο. Τελικά έγινε. Ένα άλλο σημείο στο οποίο και μάλιστα το έχει και γραμμένο σε πρόσφατα και σε μετέπειτα κείμενα, που λέει ότι έκανα λάθος, ήταν ότι θεωρούσε ένα 12-15% ανεργίας σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο θα έφερε μεγάλη κρίση στον καπιταλισμό. Και σε αυτό, λέει, το σημείο έκανα λάθος. Και είναι, ζήτημα, είναι σπουδαίο από ένα φιλόσοφο να παραδέχεται ότι του ύψους του Καστοριάδη και του μεγέθους του να λέει ότι έχει κάνει λάθος. Και ένα τρίτο λίγο ευθράπελο είναι ότι ήταν και ένας από το κουκουέ εσωτερικού που τον γνώριζε και είχε έρθει στο σπίτι του Μπαρβαγιάννη και λέει, Κορνίλια, μήπως να έρθει στο φεστιβάλ του Ρίγα. Και λέει, Γιώργο μου, αυτό αποκλείεται. Δεν μπορώ εγώ να πάω σε ένα εν πάση περιπτώσει, κομμουνιστικό κόμμα να κάνω, να δώσω παρουσία και νομιμότητα. Αυτές ήταν οι τρεις μας συναντήσεις. Θα ξεκινήσω τώρα λίγο περίεργα. Εκεί κάπου ενδιάμεσα, πολύ πριν πάρουμε τη συνέντευξη, κάποια στιγμή στη Θεσσαλονίκη βλέπω μία ταμπέλα και έγραφε με μεγάλα γράμματα Καστοριάδες. Ήταν ένα εμπορικό μαγαζί που πουλάγε πουκάμισα, σόβρακα, γυναικεία σόρουχα, τέτοια είδη. Είδη πρικός που λένε. Μπήκα κι εγώ μέσα, λέω, μάλλον κάποια συγγένεια θα έχουν για μια γνωριμία, ίσως και μια επαφή. Λέω, γεια σας. Αυτός νόμιζε ότι ήρθα να αγοράσω. Λέω, δεν ήρθα για να αγοράσω, ήρθα για να σας ρωτήσω κάτι. Λέει, τι είναι. Λέω, τον Κορνίλιο Καστοριάδη, τι τον έχετε. Λέω, αυτόν τον Παλαβό. Μετά που το ξανασκέφτηκα, λέω, σήμερα εννοώ, λέω, πράγματι, αν δεν υπάρχει εναλλακτική, αυτά τα οποία έλεγε ο Καστοριάδης είναι παλαβομάρες, αυτά τα οποία περασπιζόμαστε κι εμείς είναι παλαβομάρες. Αν όμως υπάρχει εναλλακτική, τότε θα πρέπει να κάτσουμε να τα σκεφτούμε. Όσα κατέγραψε και όσα ανέλησε. Καταρχήν θα ξεκινήσω με αυτό που είπα πριν σε σχέση με την πρώτη επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη το 1979, ότι τον ενδιέφεραν τα πολιτικά γεννήματα. Τι πολιτικό γεννιέται δηλαδή. Και αυτό γιατί το λέω και το υπερασπίζομαι ακόμα και σήμερα. Διότι υπάρχει μια τάση να ξεχωρίσει ο Καστοριάδης ως φιλόσοφος από τον Καστοριάδη ως πολιτικός. Ο Καστοριάδης είναι πολιτικός φιλόσοφος. Αυτό δεν πρέπει να μας διαφεύγει. Είναι ο φιλόσοφος της αυτονομίας, όπως τον αποκάλεσαν. Ένας τέτοιος διαχωρισμός είναι βολικός για όσους αποφεύγουν το συγκεκριμένο, δηλαδή το πολιτικό ζήτημα. Η πολιτική του ένταξη ήταν αυτή που τον καθόρισε και ως φιλόσοφο. Δηλαδή, η απόφασή του να δράσει ως πολιτικό «ον». Και μάλιστα ο ίδιος επικαλούνταν συνεχώς τη φράση του Μάρξ ότι οι φιλόσοφοι δεν αρκεί να ερμηνεύσουν τον κόσμο, αλλά να τον αλλάξουν. Δεν γίνονταν στον κόσμο των αφηρημένων ιδεών, αλλά στις συγκεκριμένες κοινωνίες που ενσάρκωναν αυτές τις ιδέες. Κρατούσε μια απόσταση από τα κόμματα, από όλα τα κόμματα, ακόμα και από οργανώσεις. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως αδιαφορούσε για την πολιτική και την σύγχρονη πολιτική.
Η δικιά μου αναφορά δεν θα είναι τόσο. Νομίζω ότι ο Γιώργος είναι καταλληλότερος να μιλήσει για το φιλοσοφικό του έργο από μένα, αλλά στο πώς εντάχθηκε στην κινηματική διαδικασία. Πώς, μέσα από ποιες διαδικασίες δηλαδή ο Καστοριάδης έδωσε το δικό του στίγμα. Ένα βασικό πράγμα που ήταν θεμέλιο για την εποχή, ιδιαίτερα μετά τη κυρίως μετά τη μεταπολίτευση, γιατί πριν δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο, ήταν το γεγονός της κριτικής του στο μαρξισμό. Έναν μαρξισμό τον οποίο θα πρέπει να τον διακρίνουμε σε τρία επίπεδα. Ένα ως ερμηνευτικό εργαλείο, το δεύτερο ως ιδεολογικό πρόταγμα και το τρίτο ως καθεστώς. Για τα δύο τελευταία, δηλαδή ως ερμηνευτικό εργαλείο και ως ιδεολογικό, μάλλον ως ιδεολογικό πρόταγμα και ως καθεστώς, νομίζω ότι έχουμε ξεμπερδέψει μετά την κατάρρευση των ιδεολογιών και ιδιαίτερα μετά την κατάρρευση των ανατολικών καθεστώτων. Ας μην είμαστε όμως σίγουροι για το πρώτο. Ας μην ξεχνάμε ότι από τα πρώτα κιόλας, σαν παράδειγμα, κείμενα των αναρχικών στην Ελλάδα, ξέρετε, είχαν πάντα μια αναφορά στο Μάρξ. Δηλαδή, ξεκινούσαν με τα χειρόγραφα του 1944. Διότι από εκεί ψάχναμε να βρούμε ένα στήριγμα ενάντια στην κυριαρχία του Κομμουνιστικού Κόμματος. Όμως, διαμελετώντας τον Καστοριάδη, όλα αυτά ανετράπησαν. Και πώς ανετράπησαν? Στο γεγονός δηλαδή ότι μέσα από τις αναλύσεις του, εκείνο το οποίο θεμελιώθηκε ήταν η κριτική του στον Μάρξ όσον αφορά την πρωτοκαθεδρία των πρώτων των παραγωγικών δυνάμεων, αλλά και σε όλες τις οικονομικές αναλύσεις και τη σημασία δηλαδή που έδινε στις παραγωγικές δυνάμεις. Ότι ήταν δηλαδή ο τυφλοσούρτης της ιστορίας του ανθρώπου. Αυτή την σκέψη ο Καστοριάδης την ξεθεμελίωσε, την διέλυσε και μας έκανε να σκεφτόμαστε διαφορετικά. Μας βοήθησε επίσης και σε ένα άλλο επίπεδο, στην κριτική στην επιστήμη. Μέχρι τότε αυτό που κυριαρχούσε ήταν το γεγονός ότι η επιστήμη βρισκόταν στα χέρια των ισχυρών. Άρα έπρεπε να περάσει στα χέρια των αδύναμων. Ο Καστοριάδης λοιπόν έρχεται κάνοντας κριτική στο περιεχόμενό της και λέγοντας ότι η ταξικότητα δεν βρίσκεται στο ποιος την κατέχει, αλλά στο ίδιο της το περιεχόμενο. Αμφισβήτησε ακόμη και την επιστημονικότητα της επιστήμης. Δηλαδή, ότι δεν υπάρχει επιστημονικότητα της επιστήμης. Να το πω έτσι πιο απλά. Γι' αυτό και η ενασχόλησή του και με τα μαθηματικά και με τη φυσική και με την κοσμολογία περιστρέφονταν γύρω από αυτήν την κριτική. Και μάλιστα, συνεχώς επανέφερε το παράδειγμα ότι η κατάσταση των σημερινών επιστημών ακολουθεί ένα κάτι σαν ανέκδοτο. Ήταν, λέει, ένας, αυτό μας το είπε και στην Τίνα, νομίζω ότι κάπου το γράφει κιόλας, ο οποίος έψαχνε κάτω από μια λάμπα και περνάει κάποιος και παντού είχε σκοτάδι. Πέρασε ένας περαστικός, του λέει, καλά, τι ψάχνεις εδώ, να σε βοηθήσω. Λέει, έχω χάσει τα κλειδιά μου. Λέει, πού, σε ποια μεριά? Να, λέει, εκεί κάτω. Και έδειξε το βάθος του σκότους. Και του λέει, γιατί ψάχνεις, λέει, γιατί μόνο εδώ έχει φως. Ένα άλλο σημείο στο οποίο
επέμενε ήταν ότι πέρα από τους ταξικούς αγώνες στο δρόμο υπήρχε ένας άλλος μεγάλος πόλεμος, όχι έξω από το εργοστάσιο, αλλά μέσα στο εργοστάσιο. Και σε αυτό έδινε ιδιαίτερη σημασία. Δηλαδή, στο πώς παρενέβαινε ο ίδιος ο εργάτης, ο ίδιος δηλαδή ο πραγματικός παραγωγός, στη διαδικασία της παραγωγής. Και μάλιστα, ακριβώς επειδή έδειχνε μεγάλη έμφαση σε αυτή την εσωτερική πάλι μέσα στη διαδικασία της παραγωγής, λέω ότι ο καπιταλισμός, ακριβώς επειδή αντιμετώπιζε αυτά τα προβλήματα, προσπάθησε να βρει τη λύση έξω από το εργοστάσιο και το βρήκε στην κατανάλωση. Η σημασία της πάλης των εργαζομένων μέσα στην αλυσίδα παραγωγής ήταν η πρώτη φορά εγώ που το άκουγα, δεν την είχα ξανακούσει, την απεργία ζήλων. Την ανέφερε τότε ήδη από το 1979. Η απεργία ζήλου τι ήταν? Η απεργία ζήλου ήταν η πλήρης εφαρμογή του σχεδίου των διαφόρων τεχνικών και διευθυντών της παραγωγής. Δηλαδή, από τη στιγμή που υπάρχει ένα γραφείο το οποίο σχεδιάζει την παραγωγή, ακόμα έχει φτάσει στη διαδικασία και της χρονομέτρησης της παραγωγής και στην κίνηση της παραγωγής, δηλαδή ένας μικρός ολοκληρωτισμός, να το πούμε έτσι, οι ίδιοι εργαζόμενοι μέσα από τη δικιά τους την αντίσταση παρενέβαιναν στη διαδικασία της παραγωγής του σχεδιασμού αυτού και γι' αυτό το λόγο μπορούσε να βγαίνει ένα αποτέλεσμα. Όταν εφάρμοζαν πλήρως το σχέδιο, το αποτέλεσμα πήγαινε άπατο. Και αυτή ήταν η λεγόμενη απεργία ζήλου. Τώρα όσον αφορά... Εδώ το έχω. Την κρίση. Πού εστίαζε την κρίση στον καπιταλισμό? Δεν ήταν τόσο οικονομικές το αναφορές, παρόλο που και με αυτές είχε ασχοληθεί, αλλά πήγαινε σε κάτι πιο βαθύ από τα επιφαινόμενα. Και λέει χαρακτηριστικά ότι η κρίση συνίσταται σε τρία πράγματα τα οποία κατατρέχουν το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα. Το ένα είναι η πολιτική απάθεια, το δεύτερο είναι ο κινησμός για τα κοινά και το τρίτο είναι η αυξανόμενη ιδιώτευση. Και μάλιστα για την ιδιώτευση επισήμαινε ότι παρουσιάζεται ως θρίαμβος της ελευθερίας του ατόμου, κάνοντας μια κριτική στο Λιποβετσκί για ένα αντίστοιχο βιβλίο που είχε γράψει. Πρέπει, λέει, να απαντήσουμε στο τι είναι το άτομο και τι κάνει με αυτή την ελευθερία. Τι την κάνει αυτή την ελευθερία. Που σημαίνει ότι αν αυτά τα αφαιρέσουμε, φτάνουμε σε ένα μη νόημα της ελευθερίας. Διότι ποιο είναι αυτό το άτομο, ρωτάει σήμερα, είναι ένας καταναλωτής. Και τι κάνει, τι είναι αυτό το διαφορετικό που κάνει? Δεν υπάρχει καμιά διαφορά. Την ίδια στιγμή, ποιος είναι ο πλουραλισμός δηλαδή αυτής της ελευθερίας, όταν την ίδια στιγμή πατάνε το ίδιο κουμπί για να δουν τα ίδια πράγματα και να σχολιάσουν τα ίδια πράγματα. Υπάρχει ταυτόχρονα, και εκεί, είναι πια η σημασία του, ότι υπάρχει φθορά των ανθρωπολογικών τύπων που γέννησε ο ίδιος ο καπιταλισμός. Δηλαδή, για να μπορεί να αναπαραχθεί ο καπιταλισμός, χαρακτηριστικά έλεγε καπιταλισμός στην έρημο δεν μπορεί να συμβεί, για να μπορεί να αναπαραχθεί, θα πρέπει να αναπαράγεται μέσα από τους ανθρωπολογικούς τύπους που κατασκευάζει. Και ποιοι ήταν αυτοί οι ανθρωπολογικοί τύποι? Ήταν ο τολμηρός επιχειρηματίας, ο εφευρετικός, που έψαχνε αγορές με μεγάλους κινδύνους και ρίσκα. Ήταν ο ευσυνείδητος εργάτης, ο ευσυνείδητος μαθηματικός, ο ευσυνείδητος καθηγητής,
Ο ευσυνείδητος ορθολογικός γραφειοκράτης, έτσι όπως τον περιέγραφε ο Βέμπερ. Λοιπόν, αυτοί οι τύποι μπορούν σήμερα με τι υπάρχουν, ρωτάει. Όχι, φθήνουν. Για να μην, και μάλιστα κάποιοι σχεδόν εξαφανίζονται. Διότι τι έχει συμβεί. Ένας επιχειρηματίας σήμερα, αυτό που ονόμαζε ως παγκόσμιο καζίνο, όταν βλέπει ότι μπορεί να κερδίσει πολύ περισσότερα ποντάροντας στο χρηματιστήριο και στην αγορά συναλλάγματος, για ποιο λόγο να ενδιαφερθεί ή για την εφευρετικότητα ή για την βιομηχανική δραστηριότητα κλπ. Ένας εργάτης, ποιο είναι το κινητρό του για να είναι ευσυνείδητος, όταν το ίδιο το σύστημα του λέει, ο μόνος σου σκοπός είναι να έχεις λεφτά και η μόνη σου προοπτική είναι να καταναλώνεις. Λοιπόν, εάν αυτός είναι ο στόχος και αυτό είναι το νόημα της ύπαρξής του ως εργαζόμενος, για ποιο λόγο να είναι ευσυνείδητος. Τα ίδια, αντίστοιχα τα ίδια αναφέρει και για τον δικαστή και για τον καθηγητή κλπ. Άρα λοιπόν, η κρίση έτσι όπως την εστίαζε, δεν βρίσκονταν στα οικονομικά μέτρα ή στις οικονομικές συνισταμένες, αλλά στον ανθρωπολογικό τύπο που, μέσω του οποίου αναπαράγονταν το ίδιο το σύστημα. Και για την κρίση, αυτό είναι, το χαρακτήριζε ως το εσωτερικό του όριο. Υπήρχαν όμως και τα εξωτερικά του όρια. Ποιο είναι το εξωτερικό όριο? Ένα από αυτά, ότι είναι η οικολογική καταστροφή των πόρων, που είτε δεν είναι ανανεώσιμες πια, είτε ο χρόνος που χρειάζεται για να ανανεωθούν είναι πολύ μεγαλύτερος από την ταχύτητα της κατανάλωσής τους. Δηλαδή, αν κάποια, να το πω έτσι ένα φτηνό παράδειγμα, αν κάποια δέντρα χρειάζονται 100 χρόνια για να παραχθούν, ο τρόπος με τον οποίο καταναλώνονται τα δέντρα μπορεί να είναι μέσα σε ένα χρόνο. Αυτό το βλέπουμε παραδείγματος χάρη αυτή τη γιγαντιαία καταστροφή που συμβαίνει σήμερα, ακόμα και σήμερα, στον Αμαζόνιο και ιδιαίτερα στη Βραζιλία, που είναι ο παγκόσμιος πνεύμονας. Ταυτόχρονα θέτει και ένα άλλο ζήτημα. Αν αυτός ο ρυθμός ανάπτυξης δημιουργήσει ταυτόχρονα, μάλλον εξαπλωθεί ταυτόχρονα, στα 5 έκτα, μάλιστα λέει συγκεκριμένα, της ανθρωπότητας, τα οποία ζουν στα όρια της ακραίας φτώχειας και μάλιστα σε ένα όριο ανάπτυξης, τότε που το έγραφε ήταν σε ένα επίπεδο ανάπτυξης της Πορτογαλίας, ας φανταστούμε ποιο θα ήταν το οικολογικό αποτύπωμα. Αυτό δεν σημαίνει, διότι το συνόδευε ταυτόχρονα με άλλες διαδικασίες, όχι ότι ευτυχώς που υπάρχουν φτωχοί στην Αφρική που ζουν κάτω από αυτές τις συνθήκες και δεν ακολουθούν το πρόταγμα της καπιταλιστικής ανάπτυξης, αλλά ότι θα πρέπει να γίνει ένας επαναπροσδιορισμός, μια, να το πούμε έτσι, παγκόσμια επαναδιαπραγμάτευση του μοιράσματος του κοινωνικού πλούτου. Ένα άλλο όριο, στο οποίο, και μάλιστα θα το διαβάσω γιατί έχει μια σημασία για το σήμερα, που έβλεπε, ήταν στη μετανάστευση. Και θα σας διαβάσω ακριβώς, έχει μια σημασία για το σήμερα, πολύ σημαντική και πολύ σπουδαία. Υπάρχει, λέει, και ένα άλλο σημείο, είναι μια συνέντευξη που δόθηκε, είναι από τη δυνατότητα μιας αυτόνομης κοινωνίας στο βιβλίο, είναι στη σελίδα 19. Υπάρχει και ένα άλλο σημείο που θα ήθελα να θίξω. Υπάρχει το πρόβλημα των χωρών του τρίτου κόσμου, πρόβλημα το οποίο δεν επιλύθηκε και παίρνει απλώς τη μορφή μιας νέας και τεράστιας μεταναστευτικής κίνησης των λαών. Στην Ευρώπη, για παράδειγμα, καθίσταται ολαιώνα και πιο εμφανές το 1993, έτσι. Στην Ευρώπη και πιο εμφανές, ότι υπάρχει μια πίεση μεταναστευτικών ροών που προέρχονται τόσο από τον Νότο όσο και από την Ανατολή. Πίεση στην οποία οι κυβερνήσεις δεν είναι ικανές να ελέγξουν.
Θα μπορούσαν βέβαια να την ελέγξουν με μια προϋπόθεση να μετατρέψουν την σημερινή Ευρώπη σε οχυρό του Χίτλερ. Θα έπρεπε δηλαδή με άλλα λόγια να υπάρχουν τορπίλες και μαδραλιοβόλα στην Μεσόγειο, ένα τείχος του Βερολίνου στην Ανατολή, που να μην έχει το μήκος μόνο των 500 χιλιόμετρων, αλλά 10.000 χιλιόμετρα, όμως αυτό θα σήμαινε το τέλος της ψευδοδημοκρατικής κοινωνίας. Ας αναλογιστούμε αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα και με τα τείχη τα οποία υψώνονται στην Ευρώπη φρούριο. Ένα τρίτο σημείο και επίσης σημαντικό, και αυτό γιατί μας αφορά κινηματικά, διότι έτσι τον θέλουμε τον Καστοριάδη, έτσι μπορούμε να τον κρατάμε ζωντανό, ζωντανή τη σκέψη του εννοώ, είναι οι σκέψεις του γύρω από τον ρατσισμό. Ο Καστοριάδης ήθελε να ακριβολογεί με τους ορισμούς. Γι' αυτόν ήταν άλλο ο ρατσισμός, άλλο η ξενοφοβία και άλλο ο αποκλεισμός. Για τον ρατσισμό, λέω ότι υπάρχει μια ειρωνία και θα φανώ λίγο, θα πω πράγματα τα οποία ίσως ενοχλούν. Το πρώτο γραπτό ρατσιστικό κείμενο είναι εβραϊκό. Είναι η Παλαιά Διαθήκη. Όπου εκεί περιγράφεται με έντονο τρόπο ο αφανισμός μέχρι ανεξαρτήτου ηλικίας, ανεξαρτήτου προέλευσης όλων όσων είναι στα πέριξ της γης της Επαγγελίας, όλων των λαών που είναι γύρω από τη γη της Επαγγελίας. Είχαν, λέει, τουλάχιστον όμως την πολυτέλεια να πούν ότι μέχρι εδώ και αρκεί. Σήμερα, εάν σκεφτούμε τον ρατσισμό σήμερα, θα πρέπει πάλι να ξανατρέξουμε στον ορισμό που έδωσε. Ο ρατσισμός, λέει, πέρα από τον αποκλεισμό και την κατωτερότητα του άλλου, μετέχει και σε μια δεύτερη κρυστάλλωση, με νέα κατηγορήματα, από τα οποία υπάρχει μια πρακτική ουσία που δικαιώνει εκ των προτένων όλα όσα θα τους κάνει κανείς να υποστούν. Τι είναι ο ρατσισμός για τον ίδιο? Είναι ο αφανισμός του αμετάστρεπτου, αυτού δηλαδή που δεν μεταστρέφεται. Να το πω πρακτικά, είναι παραδείγματα που έδωσε και ο ίδιος. Λέει, ένας Οθωμανός μπορεί να άσφαζε να έκανε, με από τη στιγμή που θα δήλωνες ότι ασπάζεσαι τον Ισλαμισμό, σταμάταγε η εξόντωση. Ακόμα, και γι' αυτό έχει και μεγάλη εξάπλωση, άφηνε να υπάρχουν και άλλες θρησκείες, όπως ο χριστιανισμός. Αυτό το ξέρουμε και από τη δικιά μας την ιστορία. Αρκεί να πλήρωνε σε ένα αντίτιμο. Και με τον χριστιανισμό το ίδιο. Παρόλες τις σφαγές, παρόλα τα εγκλήματα που έχει κάνει και λέει ότι θα πρέπει να ξαναγραφτεί αυτή η ιστορία, γιατί έχει ξεχαστεί τα εγκλήματα του χριστιανισμού, ότι και ο χριστιανισμός από τη στιγμή που ασπαζόσουν τη χριστιανική θρησκεία, σταμάταγε να σε ενοχλεί. Όμως, ο ρατσισμός μετέχει σε αυτή την ιδιομορφία, σε αυτό το ιδιαίτερο συμβάν. Ότι δεν με ενδιαφέρει ούτε πώς γεννήθηκε, ούτε ποιος είσαι, ούτε από πού γεννήθηκε. Με ενδιαφέρει από τη στιγμή που σε έχω βάλει στο στόχαστρο, το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να σε εξοντώσω. Και εκεί κάνει και μια κριτική στην Χάννα Άρεντ, που λέει ότι η Χάννα Άρεντ λέει, θεωρεί λίγο δυσφορεί με το γεγονός ότι οι Γερμανοί, ας πούμε, οι φασίστες, κυνηγούσαν τους Εβραίους για κάτι στο οποίο δεν συμμετείχαν οι ίδιοι, δεν έφταιγαν οι ίδιοι που γεννήθηκαν Εβραίοι. Αυτό όμως το έκαναν και πολλοί άλλοι, αλλά δεν άγγιζαν τα όρια του ρατσισμού. Ο ρατσισμός, λοιπόν, μετέχει σε κάτι πιο πέρα και από την ξενοφοβία και από τον αποκλεισμό. Κατακεράβρωνε επίσης τις απλουστεύσεις ότι πίσω από τον ρατσισμό βρίσκονται κάποιες τάξεις, ηθήνουσες, οι οποίες
είναι αυτές που τον χρησιμοποιούν προκειμένου να επιβληθούν μέσα από κρίσεις κλπ. Και λέει ότι ειδικά τα ξεσπάσματα του ρατσισμού δεν μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε με ένα τυφλοσούρτη παρά μόνο ιστορικά. Και φέρνει σαν αντιπαράδειγμα την Αγγλία, όπου για 150 χρόνια η Αγγλία δεν είχε κανένα συμβάν αντισημίτικο, παρόλο που είχε Εβραίους, παρόλη την κρίση που πέρασε, είχε όμως επιθετικότητα ενάντια στους μαύρους. Κάτι τέτοιο φυσικά δεν συνέβη στη Γερμανία. Δεν ξέρω, μπορώ να λέω διάφορα τώρα ή να... την πέρασα την ώρα. Είμαι ακριβώς. Εντάξει. Λοιπόν, για να κλείσω και να μπορούμε να συζητήσουμε πολύ περισσότερα και για την αυτόνομη κοινωνία και για την άμεση δημοκρατία. Α, να, αυτό είναι το σημείο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ. Υπάρχουν διάφοροι που ενώ τον επικαλούνται, όταν φτάνουν στο ζήτημα της άμεσης δημοκρατίας, εκεί αρχίζουν και σφυράνε γερμανικά. Ότι δήθεν ο Καστοριάδης δεν είναι, και από κουβέντες που κάναμε, αυτά σας λέω είναι πραγματικοί διάλογοι με ανθρώπους που έχουν έρθει σε επαφή μαζί του. Δεν ήταν και τόσο, δηλαδή άρχισε να αμφισβητεί αν μπορεί να εφαρμοστεί η άμεση δημοκρατία σε τόσο μεγάλα πλήθη. Στο ίδιο το βιβλιαράκι που σας λέω είναι σαφέστατος όταν μιλάει για την άμεση δημοκρατία. Και μάλιστα δίνει και κάποιους τρόπους εφαρμογής της, ότι χρειάζεται μια μεγάλη αποκέντρωση, ότι πρέπει να δημιουργηθούν πολιτικές κοινότητες των 30 και 40 χιλιάδων ανθρώπων. Πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν δηλαδή. Ουδέποτε δηλαδή μπήκε σε αμφισβήτηση το πρόταγμά του της αυτόνομης κοινωνίας από τον ίδιο, ποτέ, όχι μόνο δεν το αμφισβήτησε, αλλά πάντα το επικαλούνταν, πάντα το ενίσχυε, εξάλλου γι' αυτό το χαρακτηρίστηκε, γι' αυτό σήμερα εμείς αναλάβαμε την ευθύνη για να μιλήσουμε γι' αυτόν. Και πάντα μιλούσε για την άμεση δημοκρατία. Ένα πρόβλημα μόνο που υπάρχει, και αυτό το βλέπω από κουβέντες που γίνονται, είναι το πώς θα μπορέσουν να συνοηθούν 1 εκατομμύριο, 2, 10 δισεκατομμύρια κόσμος. Εκείνο το οποίο δεν λαμβάνουν υπόψη τους και για τον οποίο και για τον Καστοριάδη ήταν υψής της σημασίας, είναι η δράση των ίδιων των ανθρώπων. Δεν μπορεί να γίνει άμεση δημοκρατία ή δεν μπορεί να υπάρξει αυτόνομη κοινωνία χωρίς να αλλάξουν οι άνθρωποι οι οποίοι σήμερα ζουν κάτω από αυτό το καθεστώς. Δηλαδή χωρίς ένα μεγάλο σοκ, να το πω έτσι. Χωρίς ένα, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε πρόσφατους όρους, χωρίς ένα μεγάλο συμβάν, το οποίο αλλάζει τις συνειδήσεις, το οποίο αλλάζει τους ανθρώπους και τους κάνει να σκέφτονται διαφορετικά, να απελευθερώνονται σκέψεις και απόψεις που να κατατίθονται σε άμεση διαβούλευση. Το είδαμε, το χνηλατίσαμε στις πλατείες. Αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εάν θεωρούμε ότι αυτή η κοινωνία όπως είναι, μπορεί με ένα μεγάλο γεγονός, με την έφοδο στον ουρανό που κάποιοι πιστεύαν παλιότερα, θα φέρει τα πάνω κάτω παραμένοντας η ίδια, δεν πρόκειται να έχουμε ούτε αυτόνομη κοινωνία, ούτε άμεση δημοκρατία. Έδινε δηλαδή μεγάλη εμπιστοσύνη, να το πω έτσι, και είχε και εστίαζε με τον πιο δυνατό τρόπο σε αυτή την αλλαγή του ανθρώπου. Ότι ναι, μπορεί να πιστέψει ότι τα πράγματα θα αλλάξουν πρώτον, αλλάζοντας όμως ταυτόχρονα και ο ίδιος. Λίγο να θα κλέψω λίγο χρόνο. Ένα άλλο σημείο, το οποίο ήταν πολύ σημαντικό, απάνω ακριβώς αυτή την αλλαγή, ήταν ότι, και μάλιστα το έκανε και τίτλο, ότι είμαστε υπεύθυνοι για την ιστορία μας. Δηλαδή, και ήταν μια κριτική που έκανε και σε εμάς που πήγαμε ως αναρχική, λέει, κοιτάξτε να σας πω, για να πούμε τα πράγματα καθαρά. Εγώ, λέει, διαφωνώ με τους αναρχικούς, επειδή μιλάνε ενάντια στην εξουσία. Κοινωνία χωρίς ένας τύπος εξουσίας δεν μπορεί να υπάρξει. Χώριζε όμως το κράτος από την εξουσία. Ήταν καταδικαστικός απέναντι στο κράτος,
περιπαικτικός απέναντι στα κόμματα που διεκδικούσαν το κράτος και τους θεωρούσε γελίους και μάλιστα τον ίδιο, γιατί κάναμε και μια ερώτηση για τον, πώς τον λένε, τον Γερμανό, μεγάλος έλεγα, τον, το 68, τον, τον Κομπετίτ, ναι. Που λέμε ότι μπήκε σε κοινοβουλευτικό, δηλαδή αυτά είναι γελιότητες. Αντικομματικός, να το πω έτσι. Που ήταν και που έδινε, πώς το λένε, τι σημαίνει αυτό ταυτόχρονα, το ότι είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στην ιστορία μας. Εγώ το πήγα και λίγο παραπέρα. Κοιτάξτε να δείτε τι συμβαίνει σήμερα όταν συζητάμε για διάφορα ζητήματα, ιδιαίτερα οικολογικού περιεχομένου. Δεν υπάρχει κρίση των παραγωγικών δυνάμεων. Αυτή μπορεί να έρθει και μπορεί να παρέλθει. Εκείνο όμως το οποίο είναι πολύ σοβαρό είναι η κρίση του νοήματος της εργασίας. Δεν είναι απλώς δηλαδή το έχει, ποιος κατέχει τα μέσα παραγωγής, αλλά τι είναι αυτά τα μέσα παραγωγής. Και για ποιο λόγο να τα έχουμε. Αυτό είναι το σύγχρονο ερώτημα που μπαίνει. Και όταν λέμε κρίση εργασίας, να πω ένα παράδειγμα το οποίο είναι πολύ πρόσφατο, το ζείτε κι εσείς, το ζήσαμε κι εμείς στη Θεσσαλονίκη με πολύ έντονο τρόπο, που είναι τα σκουπίδια. Ξέρετε ποιοι ήταν αυτοί που ξέραν πολύ καλά τι συμβαίνει στις χωματερές. Οι ίδιοι εργαζόμενοι. Είδατε ποτέ καμιά απεργία για αυτό που έβλεπα στα μάτια τους μπροστά, για αυτά που μάζευαν. Κυρίως οι απεργίες είναι συντεχνιακές. Και ποιος έβαζε υποκρίση την εργασία, αυτοί που ήταν έξω από την παραγωγική διαδικασία, τη συγκεκριμένη. Δηλαδή ο υπόλοιπος κόσμος. Να λοιπόν ένα ζήτημα πάνω στο οποίο εστιάζεται αυτό που λέει ο ίδιος, ότι είμαστε υπεύθυνοι για την ιστορία που κάνουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στον Γιώργο.